Αγαπητοί φίλοι και συναγωνιστές, καλησπέρα. Καλησπέρα, αγαπητέ γραμματέα του ΚΚΕ. Άκουσα όλους τους φορείς και πρέπει να σας πω ότι στην Επιτροπή Ειρήνης Κοκκινιάς είμαστε εργαζόμενοι από αυτούς που κινδυνεύουν τη ζωή τους καθημερινά, συνταξιούχοι που τους κόβουν τις συντάξεις, έχουμε παιδιά στα σχολεία με όλα αυτά τα προβλήματα που ακουστήκανε και ουσιαστικά είμαστε, προσπαθούμε να είμαστε στο πλευρό όλων των αγώνων που γίνονται από όλους τους φορείς, να τους συμπαρασταθούμε, γιατί κατανοούμε απολύτως όλα αυτά τα προβλήματα και παλεύουμε και εμείς για αυτά. Θέλω να σταθώ πολύ γρήγορα στο ότι ενώ δεν έχουμε, ας πούμε, νοσοκομεία, κλείνουμε νοσοκομεία, ενώ δεν έχουμε καθηγητές, αγοράζουμε ραφάλ και είμαστε και περήφανοι να καλωσορίζουμε στο σπίτι τους, στέλνουμε στρατό στο Αφγανιστάν, στέλνουμε πυράβλους στη Σαουδική Αραβία, ετοιμαζόμαστε να πάμε στο Σαχέλ, στην υποσαχάρια περιοχή. Έχουμε κάνει όλη μας τη χώρα βάση του ΝΑΤΟ και μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα, σε όλα αυτή τα προβλήματα της ζωής μας, γινόμαστε και στόχος σε οποιαδήποτε περίπτωση, σε οποιαδήποτε σύραξη μπορεί να έχει το ΝΑΤΟ με τη Ρωσία ή με δεν ξέρω ποιον άλλον. Θέλουμε τη συμπαράστασή σας και τη δική σας, όλων των φορέων, τη συνεργασία μαζί σας. Εμείς ανοιγόμαστε στα σχολεία, προσπαθούμε να μιλήσουμε στα παιδιά, ανοιγόμαστε στους εργαζόμενους, δεν ησυχάζουμε. Έχουμε μια ιστοσελίδα στην οποία ανεβάζουμε όλων των ειδών της εισηγής σε όλα τα προβλήματα. Ζητάμε και των γονέων τη συμπαράσταση και των εργαζόμενων και των γιατρών και όλων, γιατί το πρόβλημα είναι ενιαίο. Δεν θέλω να πω παραπάνω, τα είπανε τόσο καλά όλοι. Απλά σας λέω ότι υπάρχουμε και εμείς, αγωνιζόμαστε στο πλευρό σας και θέλουμε τη συνεργασία σας οποιαδήποτε στιγμή για τον κοινό σκοπό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.